Yeah.
Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα με το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας προς τον χαρισματικότατο πρωτοψάλτη Ευάγγελο Γκίκα. Βαγγέλη, συνεχίζουμε πάρα πολύ όμορφα όλα όσα μας είπες στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μείναμε στη συνεργασία σου με την χοροδία του Λιβάνου. Έτσι. Πολλές οι παρουσίες, σημαντικότατες. Μία μάλιστα με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Θεόδωρο Βασιλικό. Και πολλές άλλες μόνο σου, έτσι, ως καλοφωνάρης. Η καταληκτική όμως συναυλία ήταν με τον άρχοντα, με τον δάσκαλο. Τον... Έτσι ακριβώς. Η συνεργασία σου βέβαια με τις χοροδίες του Λιβάνου ξεκινά από το 2011. Έτσι, και αυτό δείχνει και έτσι, με πόσο σεβασμό και αγάπη σε περιβάλλουν οι άνθρωποι εκεί. Έτσι. Πρώτη φορά που πήγα λοιπόν το 2011, κάναμε 5 συναυλίες και τα Χριστούγεννα με ύμνος των Χριστουγέννων μεταβαίνοντας στο Λίβανο και πριν το Πάσχα που γίνεται μια συναυλία έτσι για να εισάγουμε τον κόσμο στις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Από το 2011 λοιπόν... Συγγνώμη λίγο, στα Χριστούγεννα είπατε μόνο ύμνους από ό,τι μου έδειξες και κάποια κάλαντα, κάποια τραγούδια. Έτσι, μπράβο. Είχαμε και βυζαντινούς ύμνους, αλλά είχαμε και κάλαντα, παραδοσιακά κάλαντα του Λιβάνου. Αυτοί τραγουδούσαν στα Λιβανέζικα και εγώ στα ελληνικά. Ας ακούσουμε κάποιους ύμνους που παρουσίασες με την χοροδία του ΣΕΜ, το όρος Λιβάνου. Προσκυνούμε τους την γέννα.
Και συνεχίζουμε, εκτός από την συνεργασία που είχες με την χοροδία του Λιβάνου και συνεχίζεις να έχεις, από την παρουσία σου στην πόλη των Αθηνών το 1987, ήρθες σε επαφή, εκτός από την χοροδία του δασκάλου, του Θεόδωρου Βασιλικού, και με άλλες χοροδίες. Βεβαίως. Και αυτό ουσιαστικά σε ζήμωσε κατά κάποιο τρόπο, γνώρισες, απέκτησες παραπάνω εμπειρία. Έτσι. Ποιες οι χοροδίες είναι αυτές? Ναι. Με όσα παιδιά σπουδάσαμε μαζί και στην ανωτέρα εκκλησιαστική αλλά και στη θεολογία μετά, τρέχαμε σαν τα μικρά παιδάκια να ακούσουμε από χοροδία σε χοροδία. Η πρώτη χοροδία που πήγα και συμμετείχα ήταν του κυρίου Γεωργίου Ναούμ, του προέδρου της ΟΜΣΙΕ. Της Ομοσπονδίας Ιεροψαλατών Ελλάδος. Έτσι. Έτσι, ωραία. Τον κύριο Γεωργίου να τον ευχαριστήσω, είμαστε μαζί 10 χρόνια, ο οποίος ψάλλει ακόμα και τώρα, όποτε μπορεί βέβαια με τις υποχρεώσεις, αν γιατρός δεν μπορεί. Έψαλε τότε ως πρωτοψάλτης τον Άγιο Ελευθέριο του Γκίζη. Και αριστερά ήταν ο αδελφός του, γιατί είναι 4 αδέλφια αυτοί, ο αδελφός του, ο πάλι καλή Κέλλαδος, ο Μάκης ο Ναούμ. Ευκαιρία λοιπόν, Ευάγγελε, να ακούσουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιεροψαλτών Ελλάδος, τον κύριο Γεώργιο Ναούμ. Ευάγγελε. Τι ακριβώς μας λέει για τον Ευάγγελο Γκίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να μιλήσω για τον αγαπημένο μου φίλο και άξιο πρωτοψάλτη, καλή Κέλλαδο πρωτοψάλτη, θα έλεγα, τον Βαγγέλη τον Γκίκα. Τον οποίο βέβαια το γνωρίζω από μικρή ηλικία, όταν ήταν σπουδαστής ακόμη, και είχα τη χαρά να ψάλω μαζί του αρκετά χρόνια.
Οι αναμνήσεις λοιπόν από τον άνθρωπο αυτόν τον εξαίρετο μουσικό, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο της μουσικής κατάρτισης, όχι μόνο στη βυζαντινή μουσική, στη βυζαντική τέχνη, αλλά και στη δημοτική μουσική, που αντιπροσωπεύει και τα δύο με τόση ευκολία και τόση ικανότητα, που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον πλέον κατάλληλο και ικανό ψάλτη και την ίδια στιγμή από τον πλέον κατάλληλο και ικανό τραγουδιστή του Δημοτικού Τραγουδιού. Πέραν αυτού όμως, έχει εξαιρετικά μεγάλη μουσική γνώση, τόσο της βυζαντινής όσο και ικανά θα έλεγα και της δυτικής μουσικής. Είναι ένας πολύπλευρος, ταλαντούχος μουσικός που θα έλεγα με όλη την αγάπη που θρέφω προς το Βαγγέλη και την εκτίμηση και τον θαυμασμό, θα έλεγα ότι αδικεί τον εαυτό του που αυτό το μεγάλο ταλέντο το οποίο διαθέτει δεν μπόρεσε να το οργανώσει ούτως ώστε να προβληθεί και όλος ο μουσικός του πλούτος να προβληθεί και να διακτηνιστεί προς το ευρύ κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά βέβαια, επειδή κινείται μόνος με τις ίδιες του δυνάμεις και όπως καταλαβαίνετε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολο, έχει κάνει σημαντικά πράγματα και ένα από τα πράγματα αυτά τα οποία θα έπρεπε εγώ να τονίσω είναι ότι αντιπροσωπεύει την ελληνική μουσική, αντιπροσωπεύει την ελληνική ψυχή του ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και για εγώ, τα καλά του καρδιά λόγια. Μου έτσι να τους ευχαριστήσω γιατί έζησα 10 χρόνια κοντά τους και απέκτησα τόσες εμπειρίες οι οποίες, μάλλον τις οποίες τις είχα και τους κουβαλάω σαν εφόδιο. Γιατί μέσα στις χοροδίες ζυμώνεσαι. Άλυξη. Όχι μόνο ως μονοφωνάρης, ως χοροδός. Πολλοί είναι αυτοί που το εξομολογούνται ότι πάρα πολλούς ύμνους τους έχουν μάθει μέσα από τις χοροδίες. Μέσα από τις χοροδίες. Από τις πρόβες, από τις συναυλίες. Μπράβο, μπράβο. Εμείς να τον ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και να ευχηθούμε ότι να ανταμώσουμε για να πούμε και για το πρόσωπό του ένα αφιέρωμα, αλλά και γενικά να μιλήσουμε για τον Ιεροψάλτη. Το ότι γίνεστε έτσι. Έχει έτσι, πάρα πολλά σχέδια στο μυαλό του ο Γιώργος, ο οποίος εύχομαι αυτά τα σχέδια να υλοποιηθούν. Να είναι καλό, να είναι προς το καλό και προς το όφελος των συναδέλφων Ιεροψαλτών. Εκτός από τη χοροδία του... Εκτός από τη χοροδία του Ναούμου, είναι στη χοροδία του συγχωρεμένου, του αημνήστου Τσατσαρώνη, του Γεώργιου, του άρχοντα και αυτού. Μεγάλος διδάσκαλος και πρωτοψάλτης. Ναι. Και κάναμε και ένα συναπάντημα χοροδιών, μια συνάντηση χοροδιών μάλλον. Συμμετείχαμε 10 ιεροψάλτες και εγώ σε εκείνη την συνάντηση των χοροδιών που έγινε στον Άγιο Κωνσταντίνο της Ομονίας στην Αθήνα είπα μερικά κειμενάκια σε ήχο τρίτο, 2-3 στίχους από τον Πολυέλαιο λόγων δούλη κύριων και το στιχηρό των ένων του τρίτου ήχου το ιστομνή μας επεζήτησεν. Συμμετείχες σε πάρα πολλές χοροδίες, έτρεχα σε τηλεοπτικές, σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι. Αυτά όλα βέβαια, όπως και εσύ είπες... Με ζήμωσαν ως προς τη βυζαντινή μουσική. Φορτώθηκα με εμπειρίες και πήρα όσο μπορώ μέχρι τώρα. Προσπάθησες λοιπόν και το κατάφερες, θα έλεγα, την παρουσία σου στην Αθήνα να την εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ιεροψαλτικά. Έτσι, γιατί στην Αθήνα υπάρχουν οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Σίγουρα. Εδώ στην επαρχία εμείς έχουμε πολύ λίγες ευκαιρίες, τις οποίες δεν μπορούμε να... Τελειώνεις την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, περνάς στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. Και συνάμα τελειώνω και το οδείο για να πάρω το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. 1991-1996, οδείο Ρωμανός Ομελωδός. Μπράβο. Προσπάθησες να αποκτήσεις και τα τυπικά προσόντα. Έτσι, μπράβο. Τα οποία θα μου χρειαζόταν και όντως με χρειάστηκαν αργότερα. 5 χρόνια λοιπόν στο οδείο Ρωμανός Ομελωδός. Με τον εξαίρετο, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, στον εξαίρετο κύριο Ιωάννη Σίμω, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του οδείου, και αυτός με περιέβαλε με περισσή αγάπη. Ένα μόνο χαρακτηριστικό θα πω. Με κάλεσαν σε ένα πανηγύρι στο Ρέθινο της Κρήτης και ο κύριος Γιάννης
με παίρνει με το αυτοκίνητό του για να με πάει στον Πειραιά, να μπω στο καράβι για να πάω στο Ρέθυμνο να ψάλω. Ήμουν απλά ντυμένος και δεν είχα γραβάτα. Μου λέει, Βαγγέλη, δεν έχεις γραβάτα, πώς θα πας? Έβρε, Γιάννη, μου λέει, δεν πειράζει. Θα βάλω το ρασάκι μου και δεν θα φαίνεται τίποτα. Όχι. Και βγάζει κατευθείαν τη γραβάτα και τη φυλάω ακόμα και τώρα. Βγάζει κατευθείαν τη γραβάτα, τη βάζω και μου λέει, αυτή θα την έχεις και θα τη θυμάσαι από μένα. Και όντως την έχω φυλαγμένη ακόμα. Πολύ συγκινητική πράξη, έτσι, νομίζω. Και ήταν αυτός ο οποίος με τη σειρά του αναγνωρίζει το ταλέντο σου. Το φωνητικό σου χάρισμα, το θείο δώρο, καθώς το 1996 σε ένα ορατόριο, Κοσμάς ο Αιτωλός, που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο, σου δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ήταν ένα έργο το οποίο συμμετείχε ο Καλλικέλωδος, άρχοντας πρωτοψάλτης και αυτός, Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, και επίσης ο Καλλικέλωδος από τον πύργο της Ηλίας, ο Νίκος ο Παπαδημητρίου. Μάλιστα. Όμορφη συναυλία, πιστεύω. Βεβαίως. Και μοναδικός ο χώρος, επιβλητικός ο χώρος. Έτσι, γεμάτο το Ηρώδιο, τεράστια επιτυχία και σε αυτό εδώ. Και με τον κύριο Ιωάννη Σίμω ηχογραφήσαμε και ένα CD με διάφορα τραγούδια παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα, με τίτλο «Το Διοσμαράκι». Έτσι, σόλο εγώ, ο ίδιος και με τη χοροδία του Οδείου. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σίμω, ο οποίος μιλάει για σένα. Βεβαίως. Όλοι θέλουν να μιλήσουν, να πούν ένα καλό λόγο για σένα. Είναι σημαντικότατο αυτό. Σε ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Πιστεύω σου πρέπει ευχαριστώ. Να αισθάνεσαι πλούσιος όταν έχεις δίπλα σου τέτοιους ανθρώπους. Πλούσιος σε συναισθήματα. Εισπράττεις και δίνεις αγάπη. Έτσι. Ευχαριστώ Πάμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σίμω. Ο Βαγγέλης Ογκίκας υπήρξε μαθητής μου στα τελειώματα των σπουδών του. Δεν το ξεκίνησα εγώ, αλλά στα τελειώματά του. Του έδωσα δίπλωμα και μουσικοδασκάλου και δίπλωμα βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής. Πράγματι είναι ένας καλεκέλαδος, πρικισμένος άνθρωπος. Είναι εξαιρετικός. Ξεκίνησε από το μηδέν στη ζωή και παντού. Όμως ο Θεός τον αγαπούσε πολύ και τον πρίκισε με αυτό το φωνητικό τάλαντο και την αντίληψη το αντικείμενο της βυζαντινής μουσικής κυρίως. Στα χρόνια αυτά τα δύσκολα τον στήριξα όσο μπορούσα, γιατί άξιζε τον κόπο, και προσπάθησα εκεί στη Ριζάριο, τον είχα μαζί μου στο αναλόγιο, μήπως και με διαδεχθεί. Τελικά δεν υπήρξε αυτή η περίπτωση, η δυνατότητα, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Ωστόσο υπήρξε καθηγητής στο Οδείο Ρωμανός Μελωδός επί σειρά ετών, και όπου μπορούσα σε γνωστούς μητροπολίτες, σε άλλες περιπτώσεις, τον έστεινα τον Βαγγέλη και μας εκπροσωπούσε επάξια και έγινε γνωστός ανά το Πανελλήνιον, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα, διότι ο άνθρωπος το αξίζει, είναι εξαιρετικός, έχει ήθος και σαν δάσκαλος και σαν άνθρωπο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Σίμω για την παρέμβασή του αυτή και για την κατάθεση ψυχής. Και εγώ να τον ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά κι αυτόν, και να του πω πάντα επιτυχία στη ζωή του προσωπικά, αλλά και στο Οδείο Ρωμανός Μελωδός στον Πειραιά. 1991-1992 λοιπόν, ως φοιτητής παίρνει τα τυπικά προσόντα, όπως παίρνω είπαμε, το δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, το δίπλωμα μουσικού δασκάλου και πτυχίο οδικής και αρμονίας. Και συγχρόνως λοιπόν όλα τα επόμενα έτη διδάσκες τη μουσική στο Οδείο Ρωμανός ο Μελωδός. Μπράβο. Σημαντικό. Είναι η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι δάσκαλοι προς τους μαθητές. Τον κύριο Σίμω, γιατί μου ανέθεσε εμένα όλες τις τάξεις της βυζαντινής μουσικής. Και αυτό είναι πολύ αξιόλογο, γιατί και εγώ τρίφτηκα πάνω στη βυζαντινή μουσική. Να μαθαίνω στα παιδιά, μαθαίνοντας πρώτα κι εγώ. Όσο μπόρεσα. Και η απόκτηση του διπλώματος σε βοηθά έτσι ώστε να διοριστείς στην μέση εκπαίδευση. Στη μέση εκπαίδευση. Στο Μουσικό Γυμνάσιο του Πειραιώς, καθηγητής βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών τραγουδιών για ένα χρόνο. 1992. Έτσι. Σημαντικό αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί άλλο η διδασκαλία σε Οδείο και άλλο η διδασκαλία μέσα στα σχολεία πλέον. Και 1994-1995 πλέον καθηγητής παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Ορφική Λύρα, στον Πειραιά και αυτό. Μπράβο. Στο Οδείο εκεί, Ρωμανός Μελωδός, παράρτημα. Για να έρθουμε στο 1998, για δύο χρόνια, μέχρι το 2000, όπου πηγαίνεις ως καθηγητής στην εκκλησιαστική εκπαίδευση πλέον. Ναι. Διορίστηκα ως μόνιμος καθηγητής στο Εκκλησιαστικό Λυκειοτίνου
ως καθηγητής Βυζαντινής μουσικής και υπηρέτησα 2 χρόνια. Εκεί γνώρισα τον πρωτοψάλτη, που ήταν πρωτοψάλτης, τον Αθανάσιο Βουγιουκλή. Τον Άρχοντα, μια στενή επικοινωνία, έτσι και τα λέγαμε. Εκκλησιαζός μου πήγαινε στις Κυριακές εκεί, στην Μεγαλόχαρη. Στην Παναγιά της Τίνου, ναι, ναι, ναι. Και εκεί οι άνθρωποι με περιέβαλαν με τόση αγάπη και τόση ζεστασιά, που δεν θα ξεχάσω το εξής. Κάθε απόγευμα ερχόταν τα παιδιά και μου έλεγαν, «Κύριε, σήμερα θα έρθεις να φάμε μαζί μας το βράδυ». Ναι. Και μάλλον αν θυμάμαι οι οικογένειες, όχι εγώ τον πήρα πρώτος, όχι εγώ τον πήρα τηλέφωνο πρώτος. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Όλους. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον πατέρα Αντώνη Σταθόπουλο, που είναι ακόμα στην Τίνο διορισμένος, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά φιλία. Αν και 2 χρόνια που ήμουν στην Τίνο, η φιλία μας δεν περιορίστηκε στο χρονικό διάστημα που ήμουν εκεί, αλλά συνεχίστηκε ακόμα και τώρα. Και επισφραγίστηκε με 2 CD που κυκλοφορήσαμε μαζί. Κάναμε μαζί την παράκληση του Σταυρού και τους χαιρετισμούς του Σταυρού. Τον ευχαριστώ πολύ, γιατί και αυτός είναι ομοειδεάτης με μένα. Φίτησε και αυτός στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Και έχετε λοιπόν λέγαμε, πάρα πολλά έτσι. Βιώματα, κοινά βιώματα. Το 1999, Βαγγέλη, μία συναυλία με τραγούδια, τι ακριβώς ήταν, στην Τίνο. Ήταν προς τιμήν της αλώσεως της πόλης. Α, εκδήλωση μνήμης. Εκδήλωση μνήμης, προς την Κυριακή 31 Μαΐου, που είχαμε ένα μέρος με βυζαντινή μουσική και ένα μέρος με παραδοσιακά μικρασιάτικα, σμυρναϊκά τραγούδια. Που αφορούν την άλωση της πόλης. Το βυζαντινό μέρος το είχε ο Αθανάσιος Βουγιουκλής και εγώ είχα το παραδοσιακό μέρος με τα δημοτικά τραγούδια. 2 χρόνια λοιπόν στη Μεγαλόχαρη της Τίνου. Έτσι. Για να πάμε στη συνέχεια, 2000-2004, στο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κατερίνης. Έρχεσαι σε επαφή με νέο κόσμο, με νέα παιδιά. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς η ανταπόκριση είναι έτσι μεγάλη, ενδιαφέρονται οι νέοι άνθρωποι για την παράδοσή μας? Βεβαίως. Είχα την τύχη λοιπόν να γνωρίσω ανθρώπους στα εκκλησιαστικά λύκεια, από μικρά παιδάκια της ηλικίας των 15 χρονών μέχρι και 50-60 χρονών, άνθρωποι που ήθελαν να γίνουν παπάδες, ιερείς, και ερχόταν να φοιτήσουν τα σχολεία, και έβλεπα με πόση ζέση ερχόταν για να μάθουν. Γιατί εγώ συμπλήρωνα το ωράριό μου σαν καθηγητής βυζαντινής μουσικής με το να κάνω όρθρο και θεία λειτουργία κάθε μέρα, και από πλευράς του τυπικού και από πλευράς ψαλμωδίας, και εσπερινό και απόδειπνο το βράδυ. Απέκτησα μεγάλη και σπουδαία εμπειρία. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα εωθινό δοξαστικό και συγκεκριμένα το... του πλαγίου πρώτου, το «Ω τον σοφό σου κρυμάτων Χριστέ». Πάμε να το ακούσουμε. Lost.
πανικών εν Ιερουσαλήμ και μη μετέχων των εν τέλει βουλευμάτων αυτής. Άλλο πάντα προς το του πλάσματος συμφέρον οικονόμων και τας παιδισσού εν το ευλόγιν των άρτων εγνώστης αυτές ον και προς γνώσιν σου ανεφλέγω όντο. Ή και τις μαθητές συνήθρισμε όμορφη η ερμηνεία του δοξαστικού και συνεχίζουμε στο εκκλησιαστικό λοιπόν φροντιστήριο Κατερίνης 2000-2004, στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο Καρδίτσας 2004-2008. Έτσι πήγα και στην Καρδίτσα λοιπόν και εκεί είχα την τύχη για τη χαρά να γνωρίσω τον λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού της Καρδίτσας, τον κύριο Καπέλα Ηλία, με τον οποίο κάναμε και κυκλοφορήσαμε ένα CD την παράκληση του Αγίου Μινά. Ωραία, στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Καρδίτσας 2009. Έτσι. Και μέχρι το 2010 στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Λάρισας. Λάρισας. Εδώ δίπλα λοιπόν. Έτσι. Σε όλα αυτά τα σχολεία που πήγα, εγώ ήμουν υπεύθυνος ως καθηγητής μουσικής για την βυζαντινή μουσική. Έτσι κάναμε τις χοροδίες και μία εκδήλωση στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Λάρισας με τη χοροδία των παιδιών. Ήταν τα Θεία Πάθη, ήταν πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, την λεγόμενη κουφή που λέμε. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, την Άκρα Ταπείνωση, που ψάλαμε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και εγώ έψαλα σαν επισφράγισμα το όφρα και νόη τερί, το Ευαγγέλιο σε ομυρική διάλεκτο, το Ευαγγέλιο της αγάπης. Ας το ακούσουμε λίγο. Όφρα και νόη τερί συνενούα συμπάχει βαλόμεν θέσφα των ημερών εσάν αγνήν Ευάγγελον νόη μίληξομεν ανάκτα Θεόν μεγάν ουρανιώνα ήθη
Μεγαλείες επαπείρων αδήμων εσύ. Και από το 2010, Βαγγέλη, μέχρι και σήμερα, διδάσκεις πλέον στο πρώτο γυμνάσιο γενικής εκπαίδευσης. Γενικής εκπαίδευσης, βέβαια. Τυρνάβου. Στο πρώτο γυμνάσιο Αχιλλέας Τζάρτζανος του Τυρνάβου. Υπάρχει διαφορά στο συγκεκριμένο γυμνάσιο, επειδή είναι γενικής εκπαίδευσης, με τα εκκλησιαστικά? Δηλαδή, τεράστια η αγάπη για την παράδοσή μας. Είναι διαφορετικό το αντικείμενο. Ενώ στα εκκλησιαστικά γυμνάσια Λύκεια ήμουν επιφερτισμένος με τη βυζαντινή μουσική και το εκκλησιαστικό τυπικό, τώρα στα γενικά γυμνάσια διδάσκουμε ευρωπαϊκή μουσική. Mm-hmm. Αλλά εγώ δίνω περισσότερο έμφαση στην παράδοση και λίγο στη βυζαντινή μουσική. Στο τέλος, 2-3 μαθήματα τους αφιερώνω βυζαντινή μουσική, να μάθουν μόνο να γνωρίζουν τους χαρακτήρες, τα ονόματά τους. Νίπα, Βούγα, Δί και Ζωνή. Υπάρχει ενδιαφέρον με τους μαθητές? Όχι, θα το έλεγα, όχι τόσο πολύ. Όχι, έτσι, όχι έτσι στενάχωρα το λες λίγο. Για τη βυζαντινή μουσική, όχι. Για το παραδοσιακό μας τραγούδι? Ούτε αυτό. Και σας το λέω έτσι επειδή τα ζω από μέσα τα σχολεία. Τι πρέπει να κάνει, πρέπει η πολιτεία να πρέπει να κάνει κάτι. Ίσως από τις μικρότερες ηλικίες να έρθουν σε επαφή τα παιδιά. Βομβαρδίζονται τα παιδιά καθημερινώς μέσα από το ίντερνετ με ξένη μουσική. Ρωτάω τα παιδιά στο γυμνάσιο, παιδιά, να πούμε, πέρα από τις εκδηλώσεις που κάνουμε για το σχολείο, να πούμε και ένα παραδοσιακό τραγούδι. Και πετάγονται, συγγνώμη κύριε, μπορούμε να σας πούμε Παντελίδη, το συγχωρεμένο. Αυτά έχουν στο μυαλό τους. Εμείς να τα ακούμε, να τα βλέπουμε αυτά και να προσπαθούμε από τη μεριά μας, έτσι, όσο μπορούμε, να έρχονται οι νέοι άνθρωποι σε έτσι επαφή με την παράδοση. Να τα φέρουμε στην παράδοση. Έτσι, σωστό. Ως πρωτοψάλτης, Ευάγγελε, κλήθηκες να ψάλεις στα πέρατα του κόσμου, θα έλεγα. Δόξα τω Θεώ. Αγγλία, Αμερική, Αφρική, Κύπρο, Λίβανο αναφέραμε. Έτσι, έτσι. Μεγάλη η εμπειρία, αλλά και το βάρος που κουβαλάς στους ώμους σου να μεταδώσεις την βυζαντινή μας μουσική ανά τον κόσμο. Έτσι, οι άνθρωποι έξω διψούν. Με αγκαλιάζουν με τόση αγάπη που θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα, να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές. Ερχόταν ο κόσμος και μου έδινε ένα δολάριο, αν και μου έλεγε, άναψε μου να κεράξεις τα πάτρια χώματα, γιατί εγώ μπορεί να μην... Συγκινητικότατο αυτό. Ναι, μπορεί να μην μπορώ να γυρίσω στην πατρίδα. Άναψε μου ένα κεράκι. Πολύ συγκινητικό αυτό. Και εγώ τα έζησα όπου και αν πήγα. Ήσουν η γέφυρα, έτσι το αισθάνομαι αυτή, το εισπράττω αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπράβο. Αμερική, όπως είπα, στην Κύπρο. Έτσι πήγες πάρα πολλές φορές. Στην Κύπρο και εκεί με αγκάλισαν με αγάπη. Μπορεί να πήγα και 20 φορές και να ψάλω τα Χριστούγεννα, τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα της Μεγάλης Εβδομάδος και σε πανηγύρια να ψάλω, σε διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Ας δούμε κάποια στιγμιότυπα από μία συναυλία σου στα Άνω Λεύκαρα της Κύπρου, εκεί στον αγαπητό μας τον πατέρα Χριστομάριο. Χριστομάριο Παπαγεωργίου, να τον ευχαριστήσω και αυτόν, γιατί στην ενορία του στα Άνω Λεύκαρα πήγα πάρα πολλές φορές. Και Χριστούγεννα και Θεοφάνεια και στο πανηγύρι του ναού και σε αυτήν τη συναυλία που έκανα στο γυμνάσιο πλέον των Λευκάρων με δημοτική μουσική και με βυζαντινή μουσική. Είναι μοναδικός ο πατήρ Χριστομάριος και αγαπά τον Ιεροψάλτη. Μπράβο, μπράβο.
όμορφη συναυλία στα Άνω Λεύκαρα της Κύπρου. Το 2009 όμως, Βαγγέλη, πραγματοποιείται μία μοναδική συναυλία στην Κύπρο, έτσι, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Χριστόφια, έτσι. Του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου, κυρίου Χρυσοστόμου. Για πες μας μερικά έτσι. Ήταν για την καταπολέμηση της μάστιχας της πείνας, πολύ σημαντικό αυτό, για τα παιδιά της Αφρικής και όχι μόνο. Και προσκλήθηκα λοιπόν σε ένα δείπνο που κάνανε εκεί και εγώ έβγαλα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ναι, μερικά με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια. Έτσι. Στο ξενοδοχείο Χίλτον της Λευκωσίας. Ναι. Σημαντική λοιπόν η παρουσία σου. Παρά το νεαρόν της ηλικίας σου, θα έλεγα, δεν είσαι μεγάλος, έχεις κάνει όμως πραγματοποίηση πάρα πολλά. Δόξα τω Θεώ. Έτσι. Και αυτό δείχνει την αγάπη σου για την μουσική μας, αλλά και την εσωτερική σου ανάγκη να την μεταδώσεις. Να μεταδώσω έτσι και αυτά μένουν στην ιστορία. Και στο πλαίσιο αυτής της διάδοσης, θα έλεγα, της βυζαντινής μουσικής, προσπάθησες και προσπαθείς να καταγράψεις όλους αυτούς τους ήμους που γνωρίζεις. Γι' αυτό και έχουμε και την ηχογράφηση 46 ψηφιακών δίσκων. Έτσι, 46. Σημαντικότατο και αυτό. CD με βυζαντινή μουσική, ναι. Δόξα τω Θεώ. Και βυζαντινή και παραδοσιακό τραγούδι. Και παραδοσιακά τραγούδια, βέβαια. Έχω 5 με παραδοσιακά τραγούδια. Με συνεργασία με μεγάλους... Εκλεκτούς, θα έλεγα, εκλεκτούς. Πετρολούκα Χαλκιά. Ναπολέον Δάμο, Μάνο Χαλινοτόπουλο και άλλους. Γιατί εκτός από την βυζαντινή μας μουσική, χτυπάει η καρδιά σου έτσι δυνατά και για το δημοτικό μας τραγούδι. Έτσι, μπράβο, για έτσι. Την εθνική μας μουσική παράδοση. Έτσι. Τα δύο αυτά, τα είδη μουσικής, βυζαντινή μουσική, παραδοσιακό τραγούδι, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Αγαπάς το παραδοσιακό τραγούδι όπως και την εκκλησιαστική μας μουσική. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, οι τηλεθεατές μας θα σε απολαύσουν. Σε παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Ναι. Όπως το συνηθίζουμε εμείς οι Ιεροψάλτες, μετά την Πνευματική Τράπεζα, όλοι μαζί πηγαίνουμε σε κάποιο μέρος και θα πούμε κάποια τραγούδια, έτσι να εκφράσουμε την ψυχή μας. Τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Κλείνουμε το αφιέρωμα και την ενασχόλησή σου με την πατρόα μας εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με έναν ύμνο, με τον Αγγελικό ύμνο προς την Παναγιά μας, την οποία υπηρετείς εδώ στον Ιερό Ναό από τα παιδικά σου χρόνια, εδώ στο Αναλόγιο. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Same Lumen και το Action Estin. Και να κλείσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας προς τον κύριο Ευάγγελο Γκίκα και θα συνεχίσουμε με δημοτικό τραγούδι. Μέχρι και την επόμενη εκπομπή μας, να είσαστε όλοι καλά. Χαίρετε. Ευλογούμε.
Yeah.